Λοιπόν, θες να δούμε τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Βεβαίως και θέλω. Νομίζω θέλει και ο κόσμος να μάθει. Έτσι. Βεβαίως. Χειμωνιάτικο πλέον το σκηνικό στην Κρήτη. Πάμε στον κύριο Μανώλη Λέκα, τον μετεωρολόγο. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Λέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Και εσείς, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε χειμωνιάτικο καιρό ή ό,τι κρυώσαμε, κρυώσαμε και ό,τι βραχήκαμε, βραχήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κύμα ολοκληρώνει τον κύκλο το απόψε το βράδυ. Ένα κύμα το οποίο έδωσε κάποια καλά βροχομετρικά. Μπορεί να μην το είδαμε στις παράκτιες ζώνες, δηλαδή σε χαμηλές ουσιαστικά περιοχές και βόρεια και νότια, αλλά στην ενδοχώρα, στα ορεινά, τα βροχομετρικά ήταν πάρα πολύ καλά και ιδιαίτερα βέβαια για κεντρικές και δυτικές περιοχές του νησιού. Τα περισσότερα τα είδανε κατά βάση το Ρέθυμνο, ακόμα περισσότερο τα Χανιά. Και επίσης την έκπληξη έκανε το νομός Λασιθίου, όπου και εκεί σε κάποιες περιοχές τα βροχομετρικά θα λέγαμε ότι ήταν ιδιαίτερα υψηλά και πολύ καλά. Και πολύ καλά. Παράξενο αυτό, κύριε Λέκα, έτσι. Πάμε πολύ καλά. Παράξενο αυτό για τα ανατολικά έτσι, της Κρήτης. Δεν το έχουμε συνηθίσει. Συνήθως τα δυτικά μας φέρνουν τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Ναι, κοιτάξτε να σας πω κάτι και αυτό τώρα και με προκαλεί σε κάτι να πω ότι παλαιότερα δεν είχαμε σταθμούς να μετράμε. Δηλαδή είχαμε ένα ελάχιστο αριθμό σταθμών, κυρίως σε παράκτιες ζώνες. Ξέρετε, εντάξει, προτιμάται πάντα η παράκτια ζώνη λόγω προσβασιμότητας, πόλεων κτλ. Και εκεί υπήρχαν κάποιοι σταθμοί. Τώρα όμως με το διευρυμένο δίκτυο, στο οποίο βοηθάνε πάρα πολλοί άνθρωποι γι' αυτό και πραγματικά τους οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αποδοχή των περιοχών που τους τοποθετούν, βλέπουμε λοιπόν τα βροχομετρικά να είναι πάρα πολύ καλά σε πάρα πολλές περιοχές. Αν ήταν έτσι και στο παρελθόν, δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει. Πάντως, τώρα προς το παρόν βλέπω πραγματικά νούμερα τα οποία είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, γιατί φεύγει η εικόνα αυτή που είχαμε στο πρώτερο διάστημα περί της έλλειψης και όλα αυτά. Αρχίζει σιγά σιγά ο Γενάρης να γεννά ελπίδες ότι καλά είναι, θα τη βγάλουμε και φέτος. Θα τη βγάλουμε και φέτος. Έτσι το λέω χαριτολογώντας. Θα τη βγάλουμε και φέτος, αλλά ας προετοιμαζόμαστε για τις χρονιές που δεν θα τη βγάλουμε. Έτσι, γιατί σωστά. Σωστά, σωστά. Εσείς πάντως το λέγατε ότι το εκτιμούσατε, ότι θα πέσει νερό. Θυμόμαστε ότι και σε προηγούμενη σύνδεση το περιμένατε, το λέγατε. Ναι, πράγματι και χιόνια έχουν πέσει. Mm-hmm. Ήδη έβλεπα και σήμερα το πρωί σε περιοχές όπου μπορούμε να δούμε, εδώ τουλάχιστον στα δυτικά, σε ορεινές ζώνες, έπεσε κάποιο χιόνι. Φυσικά πάνω από τα 1200 μέτρα, 1200 περίπου και πάνω, θα λέγαμε ότι κάνει μια, ας το πούμε, καλή χιονόστρωση. Έπεσε και λίγο παρακάτω, αλλά ήταν πολύ πιο, θα λέγαμε, περιορισμένης στρώσης. Ό,τι και να πέσει βέβαια, καλό είναι. Και να πούμε ότι τώρα ολοκληρώνεται ο κύκλος. Ενδεχομένως εκεί προς τα ανατολικά να έχει λίγο ακόμα απόψε το βράδυ και μάλιστα μπορεί να πέσει και λίγο χιόνι στα ορεινά. Καλό αυτό, ό,τι και να είναι. Πάντως ολοκληρώνεται σιγά σιγά ο κύκλος. Οι άνεμοι κόβουν, δηλαδή τους βλέπουμε να υποχωρούν. Άρα οι θαλάσσιες συγκοινωνίες θα γίνουν επί του ασφαλούς και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για αυτούς που ταξιδεύουν. Τώρα αύριο είναι μια καινούργια μέρα. Θα δούμε γενικά τον καιρό να είναι πολύ πιο βελτιωμένος. Θα υπάρχει φυσικά κάποια συννεφιά. Οι άνεμοι θα γυρίσουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, διατηρούνται λίγο ενισχυμένοι ακόμα στα ανατολικά, αλλά γρήγορα και εκεί θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία το πρωί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Θα έλεγα λίγο προσοχή για τις ορεινές ζώνες, τις πολύ ορεινές βέβαια, λόγω του ότι με χαμηλή θερμοκρασία πάντα υπάρχει ανησυχία για το οδόστρωμα, έστω και για ένα επιφανειακό έτσι και λίγο παγετό, προκαλεί προβλήματα. Και στην ενδοχώρα ορεινά οι θερμοκρασίες ήταν αρκετά χαμηλές. Και οι μέγιστες τιμές αύριο μόνο στα δυτικά θα ξεπεράσουν τους 15 ίσως βαθμούς Κελσίου. Ανατολικά όμως θα διατηρηθούν σε χαμηλά επίπεδα γύρω στους 13 ίσως 14 βαθμούς Κελσίου. Την Τετάρτη τώρα περιμένουμε μια έκπληξη, γιατί μάλλον πως επανέρχεται λίγο το βόρειο ρεύμα, εντελώς προσωρινά βέβαια, ίσως δώσει πάλι κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές, πολύ πιο ήπιες, χωρίς φυσικά κάποια ανησυχία. Μακάρι, ό,τι ρίξει, έστω και τοπικά, κυρίως στα βόρεια προσύνεμα, θα είναι πάρα πολύ καλό. Θα είναι μίας μέρας αυτή η αλλαγή και από την Πέμπτη Παρασκευή πηγαίνουμε στη συνέχεια σε πολύ καλύτερες καιρικές συνθήκες και θα δούμε και μάλλον, τουλάχιστον ως προς τις μέγιστες, λίγο αύξηση της θερμοκρασίας. Μάλιστα. 25 και 26 όπως το πούμε. Όχι, 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 προς Θεού, όχι, όχι.
Απλά θα δούμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 17, ίσως να δούμε και τους 17 με 18 και ίσως να δούμε και τους 20 βαθμούς. Αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο, γιατί κρατάει βόρειο ρεύμα και θα έλεγα ότι μάλλον θα διατηρηθεί εκεί γύρω στους 17 με 18. Κάτι που φυσικά είναι στις υψηλές της εποχής, είμαστε στην καρδιά του χειμώνα και αυτές οι θερμοκρασίες προφανώς είναι και ιδιαίτερα καλές. Αυτά για το, και για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή, κύριε Λέκα, αυτές τις θερμοκρασίες που μας είπατε. Δείχνει να κρατάει μία τάση για καλό καιρό το Σαββατοκύριακο. Uh-huh. Το βράδυ βέβαια θα έχει παγωνιά, το ξεκαθαρίζω, θα έχει κρύο το βράδυ. Αλλά την ημέρα, ναι, φαίνεται να κρατάει γενικά και τις καλές καιρικές συνθήκες και γενικά τις θερμοκρασίες κατά κάποιο τρόπο καλές. Ίσως τα ανατολικά να είναι λίγο χαμηλότερες από ό,τι εδώ στα δυτικά και νότια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι καλός ο καιρός. Δεν φαίνεται προς το παρόν κάποια μεταβολή που θεωρώ ότι είναι θεμητή για όλους. Δεν βλέπουμε κάποια μεταβολή, μακάρι να αλλάξει την πορεία, γιατί δεν σας κρύβω, έδειχνε για το Σαββατοκύριακο κάτι και αυτό ήταν πολύ καλό για να γίνει. Όπως δηλαδή... Κοιτάξτε, τώρα τελευταία παρατηρούμε και έτσι πρέπει να γίνεται αυτό εκ των πραγμάτων επιστημονικά στέκει, ότι αν θέλουμε ένα κύμα να δώσει έντονα είτε βροχομετρικά είτε χιόνια, πρέπει να κατέβει πάρα πολύ γρήγορα αυτό το ψυχρό κύμα από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, να κατέβει πολύ γρήγορα ώστε να μην προλάβει να αλλοιωθεί. Αν αλλοιωθεί, εξασθενεί. Είδαμε και αυτό το κύμα έδωσε στον κορμό της υπηρετικής χώρας αρκετά χιόνια. Μην νομίζετε ότι τους ταλαιπωρήσανε. Ευχάριστο ήταν για αυτούς, έτσι τα θέλανε και εκείνοι. Uh-huh. Και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, δυστυχώς εξασθένησε σημαντικά. Μας έδωσε μια πρώτη ένταση και αυτό οφείλονταν στους νοτιάδες που μεσολάβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Άρα εμπλουτίστηκε, θα λέγαμε, το νησί μας με υγρασία στην ατμόσφαιρα. Είδαμε το πρώτο κύμα, αλλά μετά φυσικά τα φαινόμενα δεν είχαν περαιτέρω ένταση για να αποδώσουν περισσότερο βροχή και χιόνι στα ορεινά. Είμαστε μακριά, όσο να πεις, και μέχρι να έρθει εδώ κάτω. Ακριβώς. Φαινόταν λοιπόν κάτι τέτοιο. Τώρα προς το παρόν, δυστυχώς για το Σαββατοκύριακο εννοώ, φαινόταν κάτι τέτοιο. Τώρα προς το παρόν το έχει πάρει πίσω. Α, δούμε, μήπως και κάτι αλλάξει, αν και μάλλον πως το βλέπω πως θα είναι προς καλές καιρικές συνθήκες. Δεν πειράζει. Έχει πίσω, λένε, χειμώνα οι παλιοί. Δεν ξέρω αν κι εσείς κάπως έτσι το βλέπετε, αλλά οι παλιοί λένε έχει πίσω χειμώνα. Κοιτάξτε, και ημερολογιακά να το πάρουμε και λόγω εποχής να το πάρουμε, προφανώς έχει πίσω χειμώνα. Μακάρι να επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι απόψεις, γιατί δυστυχώς τα δικά μας μοντέλα, αν και δεν επιβεβαιώνονται επακριβώς, ευτυχώς και αυτό, δείχναν ακόμα πιο ηπιότερη συμπεριφορά. Είδαμε όμως τώρα ότι πάμε καλά, τουλάχιστον λίγο όπως σας έλεγα με τα βροχομετρικά και τα χιόνια λίγο. Ελπίζω να επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι απόψεις που μας λένε αγροτοκτηνοτρόφοι από τα μερομήνια, μακάρι, και να είναι όχι μόνο πίσω ο χειμώνας, αλλά είναι και καλός και πιο αποδοτικός στο επόμενο διάστημα, ώστε αυτό που λέγαμε και πριν να τη βγάλουμε και φέτος. Να τη βγάλουμε και φέτος, όπως λέει και το γνωστό άσμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέκα. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και σας. Να είστε καλά. Να τη βγάλουμε και φέτος. Να τη βγάλουμε και φέτος. Έτσι.